Δεν θα μιλήσω καθόλου για το νομοσχέδιο. Παίρνω για ένα και μόνο λόγο θα κάνω χρήση της δευτερολογίας, για να απευθυνθώ διημών, κύριε Υπουργέ, στην κυβέρνηση για άλλη μία φορά. Η φωτιά στη Λέσβο παίρνει ξανά επικίνδυνες διαστάσεις λόγω της αναζωπήρωσης, καίγοντας και άκαυτες περιοχές. Οι ίδιες οι πυροσβεστικές αρχές λένε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Εκενώνεται ξανά η βρύσα που μόλις σήμερα το πρωί δόθηκε εντολή να επιστρέψει ο κόσμος στα σπίτια του, και μάλιστα με ιδιαίτερες δυσκολίες. Ακόμα και το ίδιο το προσωπικό του ΕΚΑΒ λέει πόσο δυσκολεύονται λόγω της έλλειψης προσωπικού να μεταφέρουν και τους ανήμπορους έξω από το χωριό. Δεν το κάνατε μέχρι τώρα, σας το λέμε ξανά, στείλτε τώρα ενισχύσεις. Είναι πέμπτη μέρα που το ίδιο προσωπικό, οι ίδιοι πυροσβέστες δίνουν τη μάχη εξαντλημένη πραγματικά. Αποδείχθηκε μέχρι τώρα ότι το έργο τους εξαιρετικό, όμως έχουν ξεπεράσει κάθε ανθρώπινο όριο. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να δώσουν αποτελεσματικότητα τη μάχη για να σταματήσουν επιτέλους αυτό τον όλεθρο που βιώνουμε εδώ και 5 μέρες στη Λέσβο. Και καταλαβαίνετε ότι θέτεται σε κίνδυνο και η ίδια η ακεραιότητά τους, η ασφάλειά τους, καθώς βέβαια και η αποτελεσματικότητα του έργου τους. Δεν αρκούν μόνο τα εναέρια μέσα και αυτά να φτάνουν με καθυστέρηση. Αρχικά πρέπει για το διάστημα αυτό να παραμένουν εγκατεστημένα μόνιμα εκεί, γιατί ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να έρθουν τα εναέρια μέσα από την Αθήνα μπορεί να είναι καθοριστικός, αν όχι μοιραίος, για την αποτελεσματικότητα της κατάσβεσης. Και πολύ περισσότερο πρέπει όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον όσο πνέουν άνεμοι, όσο είναι η κατάσταση κρίσιμη, να υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένες και ενισχύσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και μέσα. Όταν θέλατε, κύριε Υπουργέ, να καταστήλετε τις κινητοποιήσεις των νησιωτών, μέσα σε μια νύχτα οργανώσατε ολόκληρη επιχείρηση, μεταφέρατε άβρες, μεταφέρατε ΜΑΤ, χωρίς να τα πάρει μυρωδιά κανένας. Τώρα εδώ και 5 μέρες κάνουν έκκληση οι ίδιοι πυροσβέστες μέσω των εκπροσώπων τους για ενισχύσεις, και ενισχύσεις δεν βλέπουν. 20 άτομα ήταν όλες οι ενισχύσεις εδώ και 5 μέρες. Σας ζητούμε να σταματήσετε τον εφησυχασμό και τις επικοινωνιακές φιέστες και περιοδίες, να στείλετε ενισχύσεις για να σταματήσει αυτή η κατάσταση πριν να είναι πολύ αργά. Υπάρχει από τη μεριά και λαϊκή κινητοποίηση που συμβάλλει όσο μπορεί στην προσπάθεια των πυροσβεστών, όμως αυτή δεν είναι αρκετή. Για τελευταία φορά σας καλούμε να πραγματικά να δώσετε ένα τέλος σε μια κατάσταση, και άλλη ώρα θα μιλήσουμε για ποιος είχε τις ευθύνες για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ.